ένα από τα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη που ερμήνευσε στα 1985 η άλκηστη πρωτοψάλτη, ο Άδωνης. Ο Άδωνης, που αναφέρεται ο Σταμάτης Κραουνάκης, είναι βέβαια το ιστορικό ζαχαροπλαστείο, καφετέρια και γνωστό στέκι επί σειρά ετών της πλατείας Νέας Σμύρνης. Όμως εμείς, επ' ευκαιρίας του τραγουδιού, θα θυμηθούμε τον ωραίο Άδωνη της μυθολογίας που για χάρη του μάλωναν ακόμα και οι θεές. Ο Άδωνης λοιπόν στην ελληνική μυθολογία ήταν ένας νέος εξαιρετικής καλονής και αγαπημένος της Αφροδίτης. Μητέρα του, κατά μία εκδοχή, γιατί υπάρχουν αρκετές και δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες, ήταν η Σμύρνα, κόρη του Θίαντα, βασιλιά των Ασσυρίων. Η Σμύρνα έκανε κάποιο σοβαρό αμάρτημα και παρακάλεσε τους θεούς του Ολύμπου να την προστατέψουν. Εκείνοι τη λυπήθηκαν και την μεταμόρφωσαν σε δέντρο, που από αυτήν ονομάστηκε Σμύρνα, Σμυρτιά, Μυρτιά. Ύστερα από 10 μήνες το δέντρο άνοιξε και γεννήθηκε μέσα από αυτό ένα τόσο ωραίο μωρό, ο Άδωνης, που γοήτευσε την Αφροδίτη, η οποία το πήρε και το έκρυψε στην αρχή στη Λάρνακα, κρυφά από τους άλλους θεούς, ενώ κατόπιν το παρέδωσε στην Περσεφόνη, τη θεά του Άδη, για να το μεγαλώσει. Όταν ο Άδωνης έγινε ένα παλικάρι 18 χρονών, η Περσεφόνη αρνήθηκε να το επιστρέψει στην Αφροδίτη. Έτσι άρχισε ο μεγάλος τσακωμός μεταξύ των θεών. Ο Δίας τότε, για να τις συμβιβάσει, αποφάσισε 4 μήνες ο Άδωνης να κατοικεί κοντά στην Περσεφόνη, στον Άδη, 4 μήνες κοντά στην Αφροδίτη και 4 μήνες όπου ο Άδωνης ήθελε. Η διπλή αυτή η ζωή του Άδωνη, που από τον Άδη έβγαινε στον απάνω κόσμο κάθε άνοιξη, συμβόλιζε την βλάστηση, την ανάσταση της φύσης, και γιορτές γινόντουσαν προς τιμή του, ονομαζόμενες Αδόνια ή Αδόνια. Ακόμη και μέχρι σήμερα, σε ορισμένες περιοχές, έχει μείνει ένα έθιμο αφιερωμένο στον Άδωνη, χωρίς πολλοί να γνωρίζουν ότι είναι αφιερωμένο για εκείνον. Οι ονομαζόμενοι Αδόνιδοι Κήποι, οι οποίοι είναι τα πιάτα με σπόρους φακής ή κριθαριού που βάζουν στα παράθυρα ή στις αυλές οι νοικοκυρές την άνοιξη, τις ημέρες της Σαρακοστής. Αυτά με λίγο νερό βλασταίνουν, κρατάνε λίγες μέρες και μαραίνονται όπως ο ωραίος Άδωνης. Ο Άδωνης, λέει η μυθολογία, πως σκοτώθηκε στο Λίβανο, σε κυνήγι, χτυπημένος από έναν αγριόχειρο. Ένα από τα ποτάμια δε του Λιβάνου που εκβάλλουν στην Ερυθρά θάλασσα πήρε την ονομασία του Άδωνης ποταμός, που κατά περιόδους κοκκινίζει από το αίμα του Άδωνη. Έτσι, εκβάλλοντας ο ποταμός στη θάλασσα, εκείνη γίνεται Ερυθρά. Αυτά εν περιλήψη από την ελληνική μυθολογία για τον ωραίο Άδωνη, που μας έδωσε την αφορμή, όπως είπαμε και στην αρχή, το τραγούδι που ακολουθεί, του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Άδωνης, που αναφέρεται στο ιστορικό ζαχαροπλαστείο, καφετέρια και γνωστό στέκι επί σειρά ετών στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Εκεί να προσθέσουμε, σύχναζαν και ορισμένοι συχνάζουν ακόμη, γνωστοί αθλητές, δημοσιογράφοι, τηλεπαρουσιαστές, στιχουργοί, συνθέτες, τραγουδιστές, διάφοροι επώνυμοι, πάρα πολλοί ανώνυμοι και αρκετοί τύποι γραφικοί. Στον Άδωνη πήγαινε κάποια εποχή ο Σταμάτης Κραουνάκης με τη Λίνα Νικολακοπούλου και βέβαια η πρωτοψάλτη, η άλκηστη, που σαν παλιά αθλήτρια του Πανιωνίου περνούσε από την πλατεία και τον Άδωνη. Στον Άδωνη επίσης συχνάζουν και οι φίλοι του Πανιωνίου, συζητώντας κάθε βράδυ ώρες ατελείωτες για τα προβλήματα της ομάδας. Κερνάω καφέ στην πλατεία λοιπόν, άλκηστη πρωτοψάλτη ακολουθεί. Όπου κι αν πας θα σε πάντα εδώ, θα έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα. Όμως φοβάμαι, μωρό μου, μη φύγω εγώ. Έλα να πω
Πάμε οι δυο μας μια βόλτα. Πάμε στον Άδωνη για καφέ, που πηγαίνουν τεχνά και φρικιά και αράζουν και αθλητές. Και που πηγαίνει και μια χοντρή νευρικιά Κυριακή να της φύγει το στρες. Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα και κυκλοφορούν ανύποπτα. Κι είσαι η λαχτάρα μου, ο καφές και τα τσιγάρα μου. Ό,τι κι αν ζήσουμε το έχουμε δει. Άλλη ταινία. Κι όλος ο κόσμος μωρό μου μπορεί και το ζει. Έλα, κερνάω καφέ στην πλατεία. Πάμε στον Άδωνη για καφέ, που πηγαίνουν τεκνά και φρικιά και αράζουν και αθλητές. Και που πηγαίνει και μια χοντρή νευρικιά Κυριακή να της φύγει το στρες. Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα και κυκλοφορούν.